Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η τελευταία οικονομική χρήση του Παυσιλίπου αφήνει χρέη της τάξης των 67.000 ευρώ, βάζοντας σαφώς αρνητική υποθήκη για το μέλλον του αναψυκτηρίου. Έτσι, αν και για τα επόμενα 2 χρόνια η εταιρεία δεν καταφέρει να παρουσιάσει κέρδη και παρουσιάσει ζημίες, μοιραία και με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να οδηγηθεί σε καθάριση και κλείσιμο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το αναψυκτήριο είναι το προσωπικό, καθώς τα άτομα που τώρα απασχολούνται ουσιαστικά βρίσκονται σε καθεστώς ημινομιμότητας, καθώς για τις προσλήψεις προσωπικού θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του ΑΣΕΠ. Επιβεβαιώνεται έτσι πλήρως ο πρώην δήμαρχος Καρδίτσας Χρήστος Στέγος, ο οποίος πρόσφατα δήλωνε πως υπάρχει αδιαφάνεια στη λειτουργία της Παυσιλίπου ΑΕ. Υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια στη διαχείριση. Ποτέ στα 2 αυτά χρόνια δεν συζητήθηκε οτιδήποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα με προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων που δεν γίνονται σύνομα. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με τους οικονομικούς απολογισμούς. Πώς όφειλε σαν ανώνυμη εταιρεία και ισολογισμούς να κάνει και δεν έκανε τίποτα μέχρι τώρα. Και πάνω απ' όλα, όταν ζητήσαμε κάποια έγγραφα για να ενημερωθούμε, συναντήσαμε την άρνηση του Προεδρεύοντα και της Υπηρεσίας. Σημειώνω και υπογραμμίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής δεν συνέρχεται σε δημοτικό χώρο, αλλά σε γραφεία μιας ανώνυμης εταιρείας που είναι εργαζόμενος ο Προεδρεύων. Και αφετέρου δε, κουμάντο από ό,τι αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, κάνει το 1% που είναι το επιμελητήριο και όχι το 99% που είναι ο Δήμος.